diferença. Πάντα που συζητούσαμε για το ποιος θα ήταν από την πλευρά τόσο για τον γκολ αλλά για τον τρόπο ο Πετράκης, ο Βελίδης. Η κεφαλιά του Ναζλίδη που πήδηξε. Ο Μαγεύσκι για τον Ναζλίδη. Θέλει να φύγει από τον Κουντρουμάνο. Η μπάλα στα αριστερό, θα σουτάρει ο Στεφανάκος. Δεν μπορεί, 0-1. Ο Ναζλίδης που βρίσκει ξανά δίχτυα μετά την πρώτη αγωνιστική. Εδώ κοιτάξτε πώς αφήνει πίσω τον Κουντρουμάνο. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό που δεν είναι το καλό του. Σουτάρει. Μοιάζει να την Βασίλισσα του Βορρά να βάζει δύσκολα. Κέρδισε να το εκτελεί τον Μαγεύσκι. Πρώτη κεφαλιά πέρασε πάνω τον Ετζεκουέλε. Ο Ιουσούφ 1-0. Πρώτη κεφαλιά από τον Μπούγκουρα, περνάει μπάλα τον Ετζεκουέλε, ο Ιουσούφ από κοντά, την μπάλα να έρχεται ως δώρο μπροστά του. Απέναντι από τον Τσέναμπο. Η μπάλα στα δίχτυα παρότι απέκλουστηση. Νωρίτερα είχε χάσει την ευκαιρία η Βέρεια, είχε από... Γυρίζει ο αρχηγός της... Ανάκογλου, πάσα του Μαλόν, Ναζλίδης με Τελάντερ. Το κάνει το λάθος ο Τελάντερ, ο Ναζλίδης ένα πλασάρι, 1-1. 1 στο 25, η Βέρεια με τη μία στέλνει την μπάλα στον Ναζλίδη. Ο Τελάντερ μοιάζει να ελέγχει, αλλά δίνει την ευκαιρία στον Ναζλίδη να πάει στα 5 γκολ. Σημαθίας, 1-1. Ωραίο πλασέ με τον πλάχο δίπλα. Βάλνερ και αυτός πλησιάζει η μέρα που θα είναι πλέον έτοιμο πόλεμο. Καμερονίζω στο γέμισμα, η σημαία τώρα θα... Κόβει ο Μαραγκός. Βέρεια θέλει να παίξει γρήγορα. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Ναζλίδη για τον Αμπτούν. Ο Αμπτούν στο τέτα τέτ για το 13ο γκολ που βάζει στην Ελλάδα. Πρώτο βέβαια με τη Βέρεια. Ναζλίδη σε μεγάλα κέφια σήμερα. Πέρασε καταπληκτικά από τον Ποτουρίδη στη φάση. Πολλά προβλήματα και στην ανάπτυξη αλλά και ανασταλτικά. Καβέλη πάλα ψύχρεμα, απελευθερώνεται σε μικρό χώρο. Δίνουμε τον Παπαγεωργίου. Ναζλίδης Βεργόνης. Μαγεύσκι, Ναζλίδης, πέρασε ο Ναζλίδης, την έφερε στο αριστερό. Ο Αθανασιάδης, στην οποία η Βέρεια μεσοεπιθετικά κάνει ό,τι θέλει, τη λέει μεγαλοκρεπέστατα για τον Παθενικό και για τον ίδιο Φώκη. Εξαιρετική επέμβαση με το ένα χέρι. Όρθιο το δεξί χέρι. Ιουσούφ Μαγεύσκι, Ναζλίδη στην κίνηση. Έκανε το σούπ με το δεξί μπάλα πέρα στο κόλ. Εδώ από, θα φανεί καλύτερα από αυτή την γωνία πόσο που αλλάζει πάλι θέση στον Αμπτούν Παναγιώτη. Τον έφερε τώρα δεξιά στην πτέρυγα, αριστερά ο Ιουσούφ μπροστά ο Ναζλίδης. Η συνεργασία πάντως εδώ έβγαλε τον Ναζλίδη στα πλάγια. Δείτε την πλαγιοκόπηση του Ναζλίδη και ψάχνει την τρίπλα την οποία δεν βρήκε στον πρώτο χρόνο. Συνεχίζει αριστοτεχνικά, έκανε τη σέντρα, πέρασε η μπάλα, το σούτ Αθανασιάδης. Έμφτιαξε μια χαμένη μπάλα, καταφέρει να πάρει την κατοχή και να βγάλει μια φάση. Δίνει στον Ναζλίδη, ο Ναζλίδης τριφογυρίζει, φτάνει στο τετατέτ και έρχεται η ομάδα από την προηγούμενη φάση. Δείτε το σλάλομ τη προσποίηση από τον εκπαιδευτικό. Ομάδα Σημαθίας και την παρέμβαση στην καταληκτική. Αλλά Όρσεν, όχι. Ξανά ο Κόλλα, η κεφαλιά το κάνει με τον Ναζλίδη. Ο Κόλλα, Όρσεν, νέο κόρνερ. Δύο φορές αγγίζει. Ο Τζιόλης, εκεί που είναι ο Ναζλίδης. Και πιο δύσκολη τη ζωή των γκολκίπερ. Ο Κάπελ τώρα περνάει ωραία για τον Ουάρντα. Αυτός πάει την μπάλα αριστερά. Ο Κέβιν θα προλάβει πριν έχει η μπάλα εκτός. Το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Ναζλίδης έδειξε συνέπεια αμυντικά. Είναι οδηγίες ο Φόντες. Εκρηκτική. Πολλαγική από την περιοχή. Φάση δηλαδή τις υποχρεωτήσεις που θα πρέπει να έχουν οι παίκτες, τι θα πρέπει να κάνουν, τι ρυθμό θα πρέπει να ακολουθήσουν γενικότερα. Μαζί πρόσφυγα ο Γκράι, ο Κόλλα για τον Ναζλίδη. Πάλι ξεφεύγει ωραία ο Ναζλίδης. Δεν βρίσκει επιλογή, αλλά φεύγει μόνος του από τον Μπεχαράνο. Σε δύο το κύριο κάτως να μην χρειάζεται να επέμβουν με στιγμή. Ναζλίδης πάλι κατά ημερό τρόπο. Πάει την μπάλα.
την κόβει και γυρίζει έξω ο Νασλίδη σε κενή εστία λαμπάλα. Με το αριστερό μοιράζει έτοιμο γκολ για τον Νασλίδη. Ο Κουμάνος απλώνει το πόδι άμεσα να γυρίσει. Το έχουμε γρήγορα. Ο Ρουσκουγέδα θα βγει, θα πάρει την θέση του ο Μάκος. Ο Ρουσκουγέδα θα μπει, συγγνώμη, και θα βγει ο Μάκος. Και η δεύτερη αλλαγή, η Μιλιάνο Ρομέρο, θα πάρει την θέση του Διαφανή. Εδώ μετά ο Βεργόνης. Κοίταξε ωραία στον Νασλίδη. Έκανε κίνηση ο Μεραβιασβίλη. Τον είδε ο Νασλίδη. Έχει με τον γκολ που ήρθε, ζήτησε από τους παίκτες του να αντιδράσουν γρήγορα και τοποθέτησε εδώ στη δεύτερη μυστικό χάφη. Ο Νασλίδης ωραία κατεβάζει τον Νικό Αστέρα. Ο Νασλίδης έξυπνα ο Μπαρόχα κόρνερ. Στο 5 απειλήθη σύνδε τον Μπαρόχα μακριά και κοιτάξτε με ποιο τρόπο με πλασέ. Εδώ πόσο ωραία ο Νασλίδης. Πάσε να εγγύει στον Μπαρόχα. Ωραία, ο Νασλίδης κατέβασε για να περάσει τον Μαραμπασβίλη τον κυνηγά. Ο Ανανώτε κρατάει, χάνει την μπάλα και τώρα βγαίνουν τρεις εναντίον τριών. Ο Νασλίδης έχει χώρο, περνάει την μπάλα απέναντι στον Νέτο, κάνει την προσπίση αυτός με το αριστερό. Ανανώτε, όχι, ο Αρετόπουλος ήταν δίπλα στη φάση. Ο Νασλίδης κράτησε όσο έπρεπε, πέρασε την μπάλα. Το ανακατεύει, απλά νομίζω ότι όσο και αν σε όλους αρέσει να βλέπουν ποδοσφαιριστές με την ποδοσφαιρική ποιότητα του Μπονανώτη, του Βάργας, του Μάνταλου, είναι δύσκολο να παίξουν, να χωρέσουν όλοι μαζί στην ενδεκάδα και να παίξουν ειδικά στη γραμμή. Δηλαδή, παίκτες που δεν είναι εξτρέμ δεν μπορούν εύκολα. Να Νέτο με το δεξί να πηγαίνει. Για πέφτει. Για σέντρα. Προβληματισμένος είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ψάχνει να βρει το φάρμακο τώρα για να αντισταθεί στην. Αντώνη. Να έχει μπάλα στην γραμμή για τον Νασλίδη που κάνει εντυπωσιακή προσποίηση και ξεφεύγει από τον Λαμπρόπουλο. Θα γυρίσει την μπάλα χαμηλά. Λάθος από τον Γιώχανσον. Ο Μαλόν γυρίζει προς τα έξω, κόβει ο Βάργας. Λίδη, ο Ντίντακ παρεμβάλλεται. Ο Ναβλίδη θα κερδίσει την μπάλα. Βρίσκω το Φουσάεκ, θα κάνει τον Βάργας για την προηγούμενη φάση με τον Ναβλίδη. Κοιτάξτε, το τάκλι που κάνει ο Ναβλίδης σε νεαριακού επίπεδου. Πρόκειται για σέντερ. Τον αντίπαλο στην προσωπική μονομαχία. Ανέβηκε ο Μαλόν. Φέρει. Κεφαλιά του Καϊκού, τον Νασλίδης. Πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, κοιτάξτε. Ανάμεσα και Λαμπτελαουή, ο Νασλίδης κάνει τον. Φορτούνης πάνω στον Νασλίδη. Φεύγει από τον Μαζουακού. Είναι μόνο Καϊκούτ στην επίθεση. Τον ακολουθεί ο Μπότι. Εδώ νωρίτερα ο Νασλίδης πως πέρασε από τον Μαζουακού. Νασλίδης παίζει με τον Μαγεύσκι. Κόντρα στο οποίο κλείνει το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής. Απευθείας μετάδοση βεβαίως υπάρχει και λεπτό προς λεπτό ενημέρωση και με το παίζουμε Ελλάδα δυνατά τρεις ημέρες στη σειρά. Zenit. Αυτό το μάτς είναι Τετάρτη, μεθαύριο στις 8:15. Δείτε εδώ, ο Κουαρτολίν ήταν αυτός που κέπει. Νασλίδης με τη μία για το Μαγεύσκι. Ολορούν και να πάει προς την περιοχή των φιλοξενούμενων. Νασλίδης, δεν μπορεί ο να... Αν καταλαβαίνω καλά, Νίκο Τζουάνι, υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν του αρέσουν. Μας πει ο Νίκος, Νασλίδης, Άμπετ. Εσχέν. Ο Νασλίδης κλέβει. Ζητάει ο Κόλλα. Γι' αυτόν είναι η σέντρα ο Σάντσερ. Αλλά τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη, τον συνεπώνυμο και συνονόματο του προπονητή. Έχει στήσει λοιπόν ο προπονητής της Βέρειας από τον Γεωργιάδη να ανεβαίνει. Πίσω και εδώ συμπάθος. Βλέπετε εκεί κοντά στην περιοχή της Σάφης. Και να που φέρνει αποτέλεσμα αυτή η πίεση, ο Καϊκούτ σε ευκαιρία. Πάει να μπει ο Νασλίδης, καθυστερεί στο πρώτο μήχρονο. Αφήνει ο Νέτο, Νασλίδης γλιστράει και όλα στην εκτέλεση. Δεν πήγε εδώ η εκτέλεση από άλλη κάμερα. Βλέπετε γλιστράει ο Νασλίδης, βάζει βέβαια τα φάλτσα που είχε στη φετινή Super League. Για τον Παπαδόπουλο, πριν φτάσει σε αυτόν, έκοψε ο Μαλόν, ο οποίος συνέκλεινε κάνοντας αυτό που διδάσκουν οι προπονητές από μπάκα γίνει στόπερ στο χώρο. Ο Νασλίδης πήρε από τον Μαγεύσκι. Ο Νασλίδης, ο οποίος ξέφυγε από τον Αγκοϊάν.
Έρχεται ο Κουρμπέλης για να καλύψει. Θέλει να μπει στην περιοχή και τα καταφέρνει ο Νασλίδης. Τελευταία στιγμή ο Κουρμπέλης. Ο Κόλλα εδώ χάνει την κεφαλιά. Η μπάλα στρώνεται στον Νασλίδη. Είναι ο Μαγκεύσκι κοντά του απέναντι ο Γεωργιάδης. Ο Νασλίδης για τον Πολωνό. Άνοιξε το κοντρόλ. Πρόλαβε πάντως τον Μάσα. Ο Μαλόν τώρα για τον Νασλίδη στην περιοχή. Μα αντίπαλο θα περάσει από τον Σανκαρέ. Φυσικά από τη στιγμή που βρήκε στον Γκοϊάν. Ο Τριτσόνης. Νασλίδης ξεφεύγει ωραία από δύο. Κρατάει την μπάλα, γυρίζει εκεί που δεν είναι. Πέσει με τον Γεωργιάδη. Μια ακόμη σέντρα. Νασλίδης εδώ η ευκαιρία του. Εκεί που πρέπει για να πει όχι στην προσπάθεια του Νάς. Πάς που μένει ψηλά. Με Τσουκαλά να διαχειρίζεται σε αρκετές φάσεις με μαεστρία. Θέλει να εκμεταλλευτεί γρήγορα ο Γεωργιάδης. Να χειρίσει τώρα. Πρώτα κάλυψε το τελευταίο. Νασλίδης εξαιρετική με δείτε πόσο ωραία καταρχήν στα θεμέλια της φάσης που συμπεριφάσαν. Νασλίδης, δύο παίκτες της Βέρειας στη φάση, η κόντρα στον Νασλίδης, μια ακόμη κόντρα, η μπάσου. Για την συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν η αντίδραση των πάντων. Τους πρώτους για προθέρμανση. Ας δούμε την προσπάθεια του Ιουσούφ για τον Νασλίδη. Ωραία η προσπάθεια από τον Νασλίδη να μπει στη μεγάλη περιοχή. Να γυρίσει για τον Γεωργιάδη, βγαίνει ο Μπάρκα. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την τελευταία ευκαιρία της Βέρειας με τη σέντρα του Νασλίδη. Ο χρόνος θα βγαίνει και η κούραση από αυτό το παιχνίδι. Νασλίδη θα κερδίσει από τον Κουντοέ το φάουλ. Γεωργιάδη. Πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Νασλίδη. Ο Ιουσούφ πάτησε περιοχή, γι' αυτό πήγε η μπάλα. Σειρά της Βέρειας να αναπτυχθεί γρήγορα με να τη θέλει ένα πασάρι, την Ρωμαγεύσκη και τώρα ο Νασλίδης. Θα είναι κίνηση ο Ανάκοβλου, ο Νασλίδης καθυστέρησε. Φάουλ του Τζαν. Καϊκούτ. Ωραία κίνηση του Νασλίδη. Νέτο. Έψαξε τον Φουστέρ, γύρισε αυτή τη φορά σωστά ο Νέτο. Νασλίδης. Τον ακολουθεί ο Σγκέλαρ. Γκολ της Βέρειας με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Είναι στις 11 Ιανουαρίου του 1998. Κεφαλιά κουρέα από Σαλίνο και Σγκέλαρ. Ο Μαγκεύσκι στον Νασλίδη και κάνει κίνηση ο Πολωνός στην κορυφή. Ο Νασλίδης τροφοδοτεί τον Ανάκοβλου, τελειώνει αμέσως. Νασλίδης. Νασλίδης. Άρτσε. Ανακογλού. Παιδιό Μαγκεύσκι. Ωραία μεταβίβαση. Πέρασε από τον Ντακώστα. Ο Νασλίδης θέλει να πλασάρει το Κώστα. Ο Νασλίδης αποφάσισε ξανά η προηγούμενη περίπτωση. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Ντακώστα, ο Νασλίδης τη φέρνει μπροστά. Άρτσε. Νασλίδης. Είναι δίπλα του ο Μαγκεύσκι, τον τροφοδότησε. Δείτε πως νωρίτερα ο Νασλίδης έδωσε. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ο Ανάκογλου στον Νασλίδη, θέλουν να παίξουν το 1-2. Νασλίδης. Πέρασε από τον Τσιμίκα, θέλει να γυρίσει. Στην περιοχή εκεί ενέργεια του Νασλίδη. Δείτε τι. Νασλίδης. Με 10 μέχρι να γυρίσει ο Άρτσε να κλείσει αλλαγή θα του πει. Νασλίδης πάσα το σουτ έξω. Εδώ η ευκαιρία. Με τα σχετικά πινακάκια από τους συναδέρφους της στατιστικής υπηρεσίας, το τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Έχουμε κολ στη Λέσβο, είδατε λίγο πριν να περνάνε σχετικές ενημερώσεις από τους δέκτες σας. Πρώτο, έκλεισε το διάδρομο ο Ουάλας, Ανάκου Γλου για τον Μαλόν, έκανε τη σέντρα στριφογυριστή, φαλτσαριστή κεφαλιά από τον Ασλίδη. Ανοίξει. Άρτσε παίζει γρήγορα με τον Ασλίδη, κοιτώντας δεξιά στον Ανάκογλου που σάφως έχει καλύτερη τεχνική κατάρτιση. Ο Νασλίδης σκάβει τρεις παίκτες της Βέρειας, offside είναι. Ξανά η προηγούμενη φάση, σηκώνει την μπάλα ο Νασλίδης, σταματάει στον Μαλόν. Νασλίδης.
Θέλει να περάσει από τον Γουάλλας, παίρνει φάουλ. Ο Νέτο πάει ο Δημητρόφ να παρακολουθεί στην κίνηση του Βραζιλιάνου. Μαγεύσκι, Νασλίδης. Ξανά εδώ η προηγούμενη φάση.